Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 25 Ιουνίου. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ιόνιαν. Πάμε να δούμε μαζί τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Ισχυρός σεισμός 5,4 Ρίχτερ ταρακούνησε την Πύλο. Η δόνηση έγινε αισθητή σε όλη την Πελοπόννησο και το Ιόνιο. Τι λένε οι επιστήμονες για το φαινόμενο. Η Νεφέλη σκέπασε τη χώρα. Προβλήματα και ζημιές προκάλεσε κακοκαιρία σε Αργολίδα και Αρκαδία. Σοκ στη Ζάκυνθο. Τρεις Πακιστανοί αποπειράθηκαν να βιάσουν Βρετανίδα στο Λαγανά. Δεν έχει τέλους η εγκληματικότητα. Πραγματικά παραδείγματα ελέγχων σε ημερίδα του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης στην Πάτρα σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ολοκληρώθηκαν με τη συναυλία του Γιώργου Μαργαρίτη κινητοποίησης του Δήμου Πατρέων για την ανεργία. Ισχυρός σεισμός 5,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε με επίκεντρο τον θαλάσσιο χώρο νοτιοδυτικά της Πύλου στις 8 και 4 το πρωί. Το επίκεντρο εντοπίζεται 28 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Μεθόνης, ενώ το εστιακό του βάθος ήταν στα 10 χιλιόμετρα. Από τη δόνηση δεν καταγράφηκαν ζημιές. 8 και 4 το πρωί ταρακουνήθηκαν οι κάτοικοι της Πύλου από τον σεισμό των 5,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε με επίκεντρο τον θαλάσσιο χώρο 28 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Μεθόνης. Η δόνηση έγινε αισθητή στο μεγαλύτερο τμήμα της Πελοποννήσου χωρίς ωστόσο να προκαλέσει ιδιαίτερη ανησυχία στους κατοίκους. Καθησυχαστικός ήταν και ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας Ευθύμιος Λέκας. Πρόκειται για φυσιολογική σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή χωρίς να εμπνέει κάποια ανησυχία. Αντιθέτως, έχουμε ομαλή εκτόνωση της σωρευμένης ενέργειας, κάτι που είναι θετικό. Ασφαλέστερα συμπεράσματα θα έχουμε μετά το πρώτο 24ωρο. Τον πρώτο σεισμό ακολούθησε ακόμη μια δόνηση μεγέθους 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ενώ μέχρι αργά το απόγευμα συνολικά καταμετρήθηκαν 12 μετασεισμικές δονήσεις. Τα κτίρια στην Ελλάδα αντέχουν πολύ μεγαλύτερους σεισμούς. Δεν θα πρέπει να υπάρχει ο παραμικρός λόγος ανησυχίας. Θεωρώ ότι ο κόσμος έχει επαρκή ενημέρωση και παιδεία ώστε να ανταπεξέλθει σε αυτές τις καταστάσεις. Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα, γι' αυτό και έγινε αισθητός. Από την σεισμική δόνηση δεν κατεγράφησαν ζημιές ή κάποιος τραυματισμός. Να μείνουμε στο ίδιο θέμα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Αντιδήμαρχος Πύλου Νέστρος, ο κ. Παναγιώτης Πετρόπουλος. Κύριε Πετρόπουλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και στους ακροατάς σας. Ναι. Ήταν μια ισχυρή σεισμική δόνηση, ωστόσο ευτυχώς δεν καταγράφηκαν ζημιές. Για πείτε μας, πώς κύλησε η υπόλοιπη μέρα με τους μετασεισμούς. Ήταν όντως μια ισχυρή σεισμική δόνηση, όπως είπατε, και μας αναστάτωσε το πρωί, γιατί δεν ξέραμε τη συνέχεια τι θα γίνει. Αλλά σύντομα αποκατεστάθηκε η ηρεμία και η ησυχία των κατοίκων. Επαναλήφθη κανονικά, όπως κάθε μέρα, η καθημερινότητα των προβλημάτων ο καθένας. Και περιμέναμε να δούμε κάποια εξέλιξη, η οποία φαίνεται και από τις καταθέσεις των σεισμολόγων και των ειδικών, με τις ανακοινώσεις που κάνανε, ότι συνεχίζεται κανονικά η μετασεισμική ακολουθία και σε τούτο. Δεν φαίνεται να ανησυχεί κανένας από εμάς. Άλλωστε είμαστε στο Δήμο Πυλουέστρο και στη Μεσσηνία γενικότερα συνηθισμένοι με τέτοιου είδους φαινόμενα. Όντως όμως ήταν κάτι ισχυρότερο από άλλες φορές. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα η καθημερινότητα και η ζωή των δημοτών μας συνεχίζεται κανονικά χωρίς να υπάρξει ούτε ζημιά, ούτε τραυματισμός, ούτε κάτι άλλο που μπορεί να μας εμβάλλει σε ανησυχία ή να πάρουμε διάφορα μέτρα άμεσα για την αποκαταστάσεις ή αντιμετώπιση κάποιων προβλημάτων που επέφερε ως σεισμική δόνηση αυτή. Όπως είδαμε, κύριε Πετρόπουλε, οι επιστήμονες είναι καθησυχαστικοί. Μας είπατε και εσείς ότι οι κάτοικοι είναι συνηθισμένοι στα σεισμικά φαινόμενα. Ωστόσο, δόθηκε η δυνατότητα να ελέγξετε τις δυνάμεις σας και τα αντανακλαστικά. Θέλω να πω, τι έγινε στη συνέχεια από πλευράς Δήμου. Τουλάχιστον έγιναν κάποιες αυτοψίες σε δημόσια κτίρια. Δεν προέκυψε τέτοια ανάγκη, δεν διαπιστώθηκε κάτι τέτοιο, δεν υπήρχε κάποια ενημέρωση από φορέα ή σχολεία για να γίνει κάτι τέτοιο. Ναι. Άλλωστε είναι γνωστό ότι η σεισμική αντοχή των κτηρίων εδώ στην περιοχή μας έχει μεγάλες αντοχές και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ούτε μικροκακοτεχνίες δεν έπεσαν, τις σοφάδες που λέμε δεν έπεσαν, ως εκ τούτου δεν υπήρξαν ανάγκη, αν και κινητοποιήθηκαν οι φορείς του Δήμου αμέσως να ενημερωθούν από τους κατατόπους προέδρους και αντιδημάρχους, γιατί όπως ξέρετε εμείς είμαστε η πλησιέστερη περιοχή κοντά στο επίκεντρο του σεισμού, mm-hmm. και είμαστε οι πρώτοι που γυθήκαμε τόσο πολύ
πολύ και ανησυχήσαμε για το θέμα αυτό, όταν μάλιστα απεκαλύφθηκε, με ενημερωθήκαμε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι ήταν δίπλα στην περιοχή μας 20 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά από την Πύλο, κοντά στην Αθόνη. Και μιλάμε για μια σεισμική δόνηση που έγινε αισθητή σε όλη την Πελοπόννησο αλλά και σε νησιά του Ιωνίου. Κύριε Πετρόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλό σας βράδυ. Σας ευχαριστώ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, ζημιές σε καλλιέργειες, κατολισθήσεις και προβλήματα στην κυκλοφορία άφησε πίσω της η κακοκαιρία που έπληξε την Πελοπόννησο και τα Ιόνια νησιά την Κυριακή. Μία ώρα βροχής ήταν αρκετή για να προκαλέσει σημαντικά προβλήματα, με τις προβλέψεις να μην είναι ενθαρρυντικές ούτε για την εβδομάδα που διανύουμε. Λάσπη και φερτά υλικά αντίκρισαν οι κάτοικοι του Ζευγολατιού μετά την καταιγίδα που έπληξε την Κυριακή τα χωριά του Δήμου Τρίπολης. Για ακόμη μια φορά, οι ζημιές στις καλλιέργειες είναι σημαντικές, με τους αγρότες να δηλώνουν την αγανάκτησή τους. Τα ίδια και τα ίδια έχουμε. Θα θρυνούσαμε και θύματα άμα συνέχιζε μια ώρα. Είχαμε τις ίδιες ζημιές πριν 2 χρόνια, το ξανατονίζω. Οι υπεύθυνοι, οι ανεύθυνοι, πρέπει να μάθουν κάποια στιγμή να γίνουν υπεύθυνοι. Πρέπει να μάθει ο κόσμος τι πρέπει να ψηφίζει και τι πρέπει να κάνει. Άμεσα εκπρόσωποι των τοπικών αρχών βρέθηκαν στο σημείο, ενώ μηχανήματα του Δήμου προσπάθησαν να ανοίξουν τους δρόμους που είχαν κλείσει λόγω της έντονης βροχόπτωσης. Εμείς από την πρώτη στιγμή με χωματουργικό μηχάνημα έχουμε μεταβεί εδώ πέρα ώστε να ανακουφίσουμε κάποια σημεία τα οποία έχουν συγκεντρώσει νερά, να καθαρίσουμε κάποια φερτά υλικά στο χωριό Ζευγολατιού που έχουμε κλείσει κάποιους δρόμους, και από εκεί πέρα εδώ είμαστε να παρακολουθήσουμε το φαινόμενο και βέβαια να κάνουμε τις όποιες επεμβάσεις χρειάζονται για να μην έχουμε, διότι μέχρι και την Πέμπτη ενδεχομένως να έχουμε και άλλα τέτοια φαινόμενα. Η βροχή κράτησε περίπου μία ώρα, ενώ έπεσε και χαλάζι που κατέστρεψε ολοκληρωτικά τις καλλιέργειες των κυπευτικών της περιοχής. Είναι δίπλα εδώ πέρα οι καλλιέργειες, πιστεύω να πάθανε ζημιά εδώ πέρα οι καλλιεργητές. Εμείς είμαστε πάντα σε επιφυλακή όταν βρέχει εδώ πέρα, γιατί πάντα φέρνει πολύ τόνους νερό εδώ πέρα και μαζεύει. Δηλαδή δεν είναι τώρα το αυτό, είναι χρόνιο, και πριν 2 χρόνια είχαμε ακριβώς το ίδιο πράγμα εδώ πέρα. Και όχι μόνο εμείς, είναι όλοι οι κάτοικοι, δηλαδή σπάνουν τα γεωφύρια από μέσα από το χωριό. Ίδια εικόνα και στην Αργολίδα. Οι δρόμοι στο Ναύπλιο μετατράπηκαν σε λίμνη, καθιστώντας δύσκολη την κυκλοφορία για τους οδηγούς γιοταχή. Ο αέρας έπνεε δυνατός, με τους επιχειρηματίες να μαζεύουν γρήγορα ομπρέλες αλλά και τραπέζια από τις πλατείες. Σε περιοχές του Δήμου Άργους Μυκηνών τα προβλήματα ήταν έντονα, ενώ τα νερά έφτασαν ακόμη και μέσα στις αυλές των σπιτιών. Ήταν πάρα πολύ έντονη η καταιγίδα. Γυρίσαν τα πάντα μέσα σε λίγα λεπτά δηλαδή, αλλά το νερό μετά συνέχισε πολύ, τουλάχιστον μια ώρα. Και σπίτια. Μερικά σπίτια μπήκαν, όπως καλή ώρα τώρα αυτό που είχε βούβα και εδώ, και δεν μπόρεσε από κάπου να φύγει το νερό. Στη Ζάκυνθο η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε την κατολίσθηση στην Εθνική Οδό Ζακύνθου Βασιλικού απέναντι από τον πύργο Δομενεγίνη στο Αργάσι. Στο σημείο έφτασε άμεσα μηχάνημα για τον καθαρισμό του δρόμου, ενώ τη διαδικασία παρακολούθησε ο Αντιπεριφερειάρχης Ζακύνθου Λευτέρης Νιωτόπουλος, που ενημερώθηκε για τις ζημιές που υπέστη το δίκτυο ίδρυυσης από την κατολίσθηση αλλά και για όλη την πορεία συντονισμού της επιχείρησης αποκατάστασης. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, με την κακοκαιρία να πλήττει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, όπως φαίνεται, για τις επόμενες τουλάχιστον 3 μέρες. Σε 32 συλλήψεις ομαλών προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο αεροδρόμιο Ζακύνθου. Οι μετανάστες συνελήφθησαν στην προσπάθειά τους να περάσουν από το Διεθνές Αεροδρόμιο Ζακύνθου στην Ιταλία. Ανάμεσά τους βρίσκονταν και οι 3 διακινητές, οι οποίοι με αντάλλαγμα μεγάλα χρηματικά ποσά προχώρησαν στην κατασκευή πλαστών διαβατηρίων. Μετά από συντονισμένες ενέργειες των ανδρών του Τμήματος Ασφαλείας Ζακύνθου, πραγματοποιήθηκε η σύλληψη 32 ομαλών υπηκών στο αεροδρόμιο του νησιού, εκ των οποίων οι 3 ήταν οι διακινητές. Οι υπόλοιποι 29 παράνομοι ταξιδιώτες, πληρώνοντας χρηματικά ποσά για να αποκτήσουν πλαστά έγγραφα, αναζητούσαν μια καλύτερη ζωή στην Ευρώπη. Η σύλληψη ήταν αποτέλεσμα εξειδικευμένου αστυνομικού διαβατηριακού ελέγχου, όπου διαπιστώθηκε ότι οι 3 διακινητές, ένα ανδρόγυνο με το μικρό τους αγοράκι καθώς και ένας ακόμη ανήλικος άνδρας, επιχείρησαν να διευκολύνουν την είσοδο των υπολείπων στην Ιταλία. Οι διακινητές, οι οποίοι έφεραν νόμιμα διαβατήρια ως υπήκοοι της Σουηδίας, τους παρουσίασαν ως γκρουπ που επρόκειτο να ταξιδέψει στο εξωτερικό. Σύμφωνα με την κατάθεση των συλληφθέντων, τα ποσά που διατέθηκαν να πληρώσουν για την απόκτηση των πλαστών εγγράφων κυμαίνονταν από 50 έως 3.500 ευρώ.
Η αστυνομική υπηρεσία Ζακύνθου κρούει ακόμα μια φορά τον κόδωνα του κινδύνου, αφού το περιστατικό έρχεται να συμπληρώσει τα πολλά που συμβαίνουν καθ' όλη την καλοκαιρινή περίοδο στο νησί και τα οποία η ίδια καλείται να αντιμετωπίσει με ελάχιστο προσωπικό και στήριξη. Ελπίζουμε να μην ανακάλυψαν κάποια υποστελέχωση ή οτιδήποτε άλλο κενό ασφαλείας στο αεροδρόμιο και αυτό τους έκανε να συμπεριφερθούν όπως συμπεριφέρθηκαν και να αποπειραθούν να πάνε σε μια ευρωπαϊκή χώρα αεροπορικός από το αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Οι 32 Σομαλοί οδηγήθηκαν στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ζακύνθου, όπου σχηματίστηκε σε βάρος τους δικογραφία. Για τους 27 από αυτούς εκδόθηκαν αποφάσεις διοικητικής απέλασης, ενώ τους αποδόθηκε κατηγορία για πλαστογραφία. Ο ένας διακινητής προφυλακίστηκε, ενώ η μητέρα και ο ανήλικος άνδρας αφέθηκαν ελεύθεροι. Μένουμε στη Ζάκυνθο και στο αστυνομικό ρεπορτάζ, καθώς για ακόμα μία φορά η εγκληματικότητα στο Λαγανά πρωταγωνιστεί. Τρεις Πακιστανοί αποπειράθηκαν να βιάσουν Βρετανίδα. Ο Βασίλης Μούτσιος έχει το ρεπορτάζ. Βασίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γεωργία. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, μια νεαρή Αγγλίδα κατήγγειλε στην Διεύθυνση Αστυνομίας Ζακύνθου την προσπάθεια βιασμού της από τρεις Πακιστανούς. Μάλιστα, η ίδια, αναζητώντας βοήθεια, βρήκε μπροστά της έναν οδηγό ταξί, στον οποίο είπε τι της είχε συμβεί και ζήτησε να την μεταφέρει στην αστυνομία. Να πούμε, βέβαια, Γεωργία, ότι οι τρεις Πακιστανοί, ένας εκ των οποίων ήταν εκείνος ο οποίος την οδήγησε στους άλλους δύο ομοεθνείς του, προσπάθησε να βοηθήσει την τουρίστρια να βρει το ξενοδοχείο στο οποίο έμενε και στο οποίο είχε χάσει τον προσανατολισμό της. Αντί λοιπόν να την οδηγήσει στο δωμάτιό της, την οδήγησε σε ένα παρακείμενο σπιτάκι, στο οποίο έμενε ο ίδιος με άλλα τέσσερα άτομα, εκ των οποίων τα δύο είχαν την εμπλοκή στη συγκεκριμένη περίπτωση. Βασίλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό σου βράδυ. Με την παρουσία χιλιάδων πατρινών κορυφώθηκαν στο Νότιο Πάρκο οι εκδηλώσεις του Δήμου Πατρέων με σύνθημα «Δουλειά για όλους, δουλειά με δικαιώματα». Η συγκέντρωση ξεκίνησε με ομιλία του Δημάρχου Κώστα Πελετίδη και ολοκληρώθηκε με συναυλία και λαϊκό γλέντι με τον Γιώργο Μαργαρίτη. Καλησπέρα, παιδιά. Ωραία γιορτή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περίπου 4.000 πατρινοί ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Δημοτικής Αρχής για την εκδήλωση κατά της ανεργίας που πραγματοποιήθηκε στο Νότιο Πάρκο. Ο Κώστας Πελετίδης στην ομιλία του, αφού αναφέρθηκε στο μείζον ζήτημα της ανεργίας, εξαπέλυσε βολές κατά της κυβερνητικής πολιτικής με αιχμή του δόρατος την απέτηση για κατάθεση των αποθεματικών των Δήμων στην Τράπεζα της Ελλάδος. Εάν αυτό δεν το κάνουμε, απειλούν ότι θα υπάρχει καθαίρεση του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου. Του στέλνουμε το μήνυμα σήμερα από εδώ ότι τα χρήματα του πατραϊκού λαού δεν θα τα παραδώσουμε στην κυβέρνηση και τις αγορές τους. Παράλληλα, ο Δήμαρχος Πατρέων απάντησε και στην αντιπολίτευση που τον κατηγόρησε για φιέστες εντυπωσιασμού αναφορικά με τη συναυλία του Γιώργου Μαργαρίτη ενάντια στην ανεργία. Αυτή η Δημοτική Αρχή μαζί με τον πατραϊκό λαό αγωνίζεται και τραγουδάει γιατί παραμένουμε προσιλωμένοι στα λαϊκά στρώματα και τις ανάγκες του. Γι' αυτό οργανώνουμε πολιτιστικές εκδηλώσεις στις γειτονιές, στο Σκαγιοπούλιο, στο έθριο του παλιού νοσοκομείου, αλλά και στο Ρωμαϊκό Αδείο με ελεύθερη είσοδο. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με συναυλία του λαϊκού τραγουδιστή Γιώργου Μαργαρίτη, ο οποίος με την ορχήστρα του χάρισαν μια όμορφη βραδιά στους πατρινούς που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Δημοτικής Αρχής. Δεν με νοιάζει, μη σε νοιάζει, οι δρόμοι που τραβάνε. Παράλληλα, ο Δήμος Πατρέων μοίραζε δωρεάν σουβλάκια και ποτά στους πατρινούς που βρέθηκαν στο χώρο της εκδήλωσης. Τσουχτερά πρόστιμα προβλέπονται στους ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν έχουν προχωρήσει στην αναβάθμιση των ανελκυστήρων. Το θέμα αφορά κυρίως τους ιδιοκτήτες διαμερισμάτων σε πολυκατοικίες, οι οποίοι λόγω οικονομικής κρίσης αδυνατούν να καλύψουν το ποσό που απαιτεί η αναβάθμιση της εγκατάστασης και η συντήρησή της.
Με πρόστιμα ύψους έως και 60.000 ευρώ κινδυνεύουν χιλιάδες ιδιοκτήτες και διαχειριστές πολυκατοικιών που δεν έχουν πραγματοποιήσει αναβαθμίσεις, πιστοποιήσεις και καταχωρήσεις των ανελκυστήρων τους στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Παράλληλα, με πρόστιμο κινδυνεύουν και οι εγκαταστάτες συντηρητές ανελκυστήρων που θα πραγματοποιήσουν εργασίες συντήρησης ανελκυστήρες που δεν έχουν αναβαθμιστεί και πιστοποιηθεί αντίστοιχα από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου. Προβλέπονταν κάποιες αναβαθμίσεις και ήδη όσοι δεν έχουν κάνει, αν γίνει έλεγχος, επιβάλλονται πρόστιμα. Ο κύριος Παραδιάς με την ανακοίνωση της Βομιδά ζητάει να οριστούν νέες προθεσμίες και νέες παρατάσεις προκειμένου και νέοι τρόποι προκειμένου να αναβαθμιστούν οι ανελκυστήρες και να μπορούν να συγχρονιστούν με αυτές τη σκία. Η οικονομική κρίση όμως ανέτρεψε όλα τα οικονομικά δεδομένα των νοικοκυριών αλλά και των διαχειρήσεων των πολυκατοικιών. Το συλλογικό αγαθό της κεντρικής θέρμανσης ήδη έχει καταρρεύσει, απειλείται δε άμεσα και η λειτουργία των κοινόχρηστων ανελκυστήρων, ενώ ο νομοθετικά προβλεπόμενος και αναγκαίος εξυγχρονισμός τους είναι αδύνατο να υλοποιηθεί λόγω της πλήρους οικονομικής αδυναμίας των διαχειρήσεων πολλών πολυκατοικιών. Η οικονομική κρίση οδήγησε τις πολυκατοικίες ουσιαστικά σε εγκατάλειψη, ας πούμε. Βλέπετε το φαινόμενο της θέρμανσης γίνεται, την ίδια τύχη περίμενε και τους ανελκυστήρες. Με αποτέλεσμα να μην μπορούν ούτε και οι ανελκυστήρες να συντηρηθούν σωστά και να ακολουθηθούν τα μέτρα τα οποία έχουν προβλεφθεί. Η Πομιδά ζητά την έκδοση νέα σκία, η οποία θα καθορίσει νέες προθεσμίες, ενώ ζητά να ενταχθεί η διαδικασία σε κοινοτικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ, ώστε να επιδοτηθεί η εκτέλεση των επιθεωρήσεων και εξυγχρονισμού των ανελκυστήρων όλων των κάθε είδους κτηρίων. Δημόσια διοίκηση και τοπική αυτοδιοίκηση, αναπτυξιακές πολιτικές και μορφές ελέγχου είναι το κεντρικό θέμα της ημερίδας που διοργανώνει αύριο στην Πάτρα το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Απόψε φιλοξενούμε τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Απόστολο Κατσιφάρα. Μαζί μας είναι και ο Νίκος Γιαπρακάς. Κύριε Περιφερειάρχα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Στο επίκεντρο λοιπόν οι αναπτυξιακές πολιτικές που καταλαβαίνουμε πόσο άμεσα συνδέονται με τα χρηματοδοτικά εργαλεία καθώς επίσης και οι μορφές ελέγχου. Πείτε μας τι ακριβώς θα περιλαμβάνει αυτή η μερίδα και πώς αναλάβατε τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία για την διοργάνωσή της. Κοιτάξτε, αύριο έχουμε μια κορυφαία θα έλεγα ημερίδα. Αφορά τη δημοκρατία, την αξιοπρέπεια και πάνω απ' όλα την εμπιστοσύνη μεταξύ κράτους και πολιτών. Ποιο είναι το διακύβευμα, τι δηλαδή επιδιώκουμε μέσα από αυτή την ημερίδα. Επιδιώκουμε όλοι οι μηχανισμοί ελέγχου να συναντηθούν με τους ελεγχόμενους που είναι οι δομές, είτε είναι κρατικές, αυτοδιοικητικές, οι δομές που διαχειρίζονται, οι υπηρεσίες που διαχειρίζονται πόρους, συμβάσεις, δημόσια έργα, προμήθειες. Άρα λοιπόν πρέπει να γίνει κατανοητό ότι σε μια εποχή όπου η κοινωνία είναι πολύ επιφυλακτική για το πώς διαχειριζόμαστε ακόμη και το ένα ευρώ, έρχεται η Περιφέρεια με την Γενική Γραμματεία κατά πολέμηση της διαφθοράς και διοργανώνουν με κορυφαίους θα έλεγα ομιλητές μια διαδικασία ελεγχόμενων, ελεκτών και πάνω απ' όλα από κοινού πώς να αντιμετωπίσουμε το θέμα. Εμείς δεν είμαστε υπέρ να πηγαίνουμε εκ των υστέρων. Το θέμα είναι να προλαμβάνουμε. Γιατί αν πραγματικά προλαμβάνουμε, τότε το μήνυμα που στέλνουμε στην κοινωνία αλλά και στη δημόσια διοίκηση είναι ότι απαντούμε και στην αναπτυξιακή διαδικασία. Να βάλω ένα ερωτηματικό. Όλοι και οι επίσημοι μηχανισμοί και οι ανεπίσημοι λένε ένα πράγμα. Ότι ένα 7% από το ΑΕΠ χάνεται μέσα στους μηχανισμούς τους ελεκτικούς ή του μη ελέγχου. Αυτοί οι πόροι είναι κρίσιμη για την αναπτυξιακή διαδικασία. Εγώ λέω ναι, είναι. Εφόσον λέμε ναι, τι κάνουμε για να το κάνουμε πράξη. Και νομίζω ότι η Περιφέρεια εδώ, μαζί με τους θεσμούς του κράτους,
πηγαίνουμε ένα βήμα πιο μπροστά. Θα είναι πάρα πολύ αύριο εκεί. Να πω μόνο ότι μέσα στους ομιλητές και μέσα στους ανθρώπους που θα κατέβουν, τους ξεχωριστούς επιστήμονες ή έχοντες στην ευθύνη, είναι ο αντιπρόεδρος του Ελεκτικού Συνεδρίου, ο κύριος Κωστόπουλος, είναι ο Δημοσθένης ο Κασαβέτης, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, αλλά ταυτόχρονα και ο ειδικός γραμματέας του Σώματος Επιθεώρησης Ελεκτών Δημόσιας Διοίκησης, και βεβαίως είναι και από το τραπεζικό σύστημα ο πρόεδρος του Ταμείου Παρακαταθηκών. Αλλά δεν είναι μόνο αυτοί. Είναι πάρα πολλοί. Εμείς θέλουμε να αξιοποιήσουμε την αυριανή μερίδα. Θέλουμε να γίνουμε όλοι καλύτεροι. Επιβάλλεται να γίνουμε καλύτεροι. Η κοινωνία περιμένει από μας και περιμένει έμπρακτα να της αποδείξουμε ότι και σεβόμαστε και μπορούμε και έχουμε και την ανάπτυξη στην στρατηγική μας θέση, και πάνω απ' όλα να στείλουμε και ένα μήνυμα στους υπαλλήλους μας. Δεν πρέπει να φοβούνται όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Γιατί ήσασταν, έχετε διατελέσει υφυπουργός διαφάνειας και μάλιστα ήσασταν ο πρώτος υφυπουργός που είχε το σκήνιο. Είναι ένα θέμα το οποίο το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Και εκτός των άλλων, ακούσαμε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την έγκριση των 415 έργων στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, όπου είναι ανάγκη να υπάρχει διαφάνεια στην διαδικασία εκτέλεσης των έργων αυτών, έτσι ώστε να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος, έτσι δεν είναι? Βάζετε δύο θέματα. Ένα πράγματι, για να... εντάξει, ήμουνα από τους πρώτους στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, εγώ και ο κύριος Καστανίδης, που είχαμε αυτή την αρμοδιότητα. Είχαμε δηλαδή και την καταπολέμηση διαφθοράς. Άρα λοιπόν έχουμε ένα χρέος παραπάνω, ή εγώ προσωπικά έχω ένα χρέος παραπάνω. Πέρα όμως από αυτό, πιστεύω βαθιά ότι αν πραγματικά προλαμβάνουμε, αν ενημερώσουμε, εάν πραγματικά δώσουμε ένα προσκλητήριο ευθύνης, αυτό δεν είναι τίποτε άλλο, είναι ευθύνη και σεβασμός στο δημόσιο χρήμα. Εάν το πετύχουμε αυτό, φανταστείτε τη σχέση των πολιτών με το κράτος, τη σχέση των πολιτών με την αναπτυξιακή διαδικασία, τη σχέση των πολιτών εν τέλει με τη δημοκρατία, τους δημοκρατικούς θεσμούς, την ανάπτυξη και το αύριο. Το δεύτερο που πρέπει να βάλατε έχει να κάνει. Το περιφερειακό μας πρόγραμμα έχει αυτή τη δυναμική. Την έχει. Ως περιφέρεια διαχειριζόμαστε όλους τους πόρους του ΕΣΠΑ. Άρα για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα έχουμε και αποκλειστική ευθύνη. Όχι μόνο εμείς. Έχουν οι Δήμοι που διαχειρίζονται έργα ΕΣΠΑ. Είναι μόνο οι Δήμοι? Όχι. Είναι τα νοσοκομεία, τα πανεπιστήμια, είναι όλο το κράτος, θα έλεγα. Άρα λοιπόν να ξέρετε ότι αύριο θα είναι όλο το κράτος. Σε ό,τι αφορά σε εμάς, πράγματι σήμερα είχαμε Περιφερειακό Συμβούλιο και κουβεντιάσαμε για όλο μας το τεχνικό πρόγραμμα. Ως περιφέρεια, θέλω να ξέρετε, έχουμε διαμορφώσει ένα, θα έλεγα, πρόγραμμα το οποίο εκτελείται στο σύνολό του, το τεχνικό μας πρόγραμμα. Και αυτό είναι μια πολιτική κατάκτηση της αιρετής περιφέρειας. Παλιά τι είχαμε? Είχαμε νεκρά έργα. Ή ξεκινάγαμε με ένα έργο, το παρατούσαμε στη μέση, χάνονταν πόροι, χάνονταν εμπιστοσύνη με τους πολίτες, ξανά πάλι από την αρχή και κανένα έργο δεν ολοκληρωνόταν. Τώρα αυτό που έχουμε καταφέρει είναι να έχουμε ένα πρόγραμμα ζωντανό, ένα πρόγραμμα θα έλεγα που μπορεί ο καθένας να περιμένει μέσα από την υλοποίησή του να αποδώσει στην κοινωνία. Άρα λοιπόν έχουμε 415 έργα περίπου στα 590 εκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι μικρό το πρόγραμμα, είναι μεγάλο το πρόγραμμα. Είναι έργα στην υγεία, στην παιδεία, είναι έργα για τον αθλητισμό, έργα για την πολιτική προστασία, για την θωράκιση από ακραία καιρικά φαινόμενα. Είναι έργα που πραγματικά τα έχει ανάγκη η κοινωνία και ο κόσμος. Κύριε Περιφερειάρχα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας απόψε. Βεβαίως θα δούμε και πολλά περισσότερα αύριο σε ρεπορτάζ από την ημερίδα. Θέλω αύριο,
θέλω αύριο πραγματικά σε αυτό το προσκλητήριο μέσα της διαφάνειας, που είναι προσκλητήριο για τη δημοκρατία, να παρακολουθήσετε ή το δυνατόν, αλλά και όσος περισσότερος κόσμος γίνεται από τη δημόσια διοίκηση αυτή την κορυφαία διαδικασία. Πρέπει να πιστέψουμε στον εαυτό μας και να δώσουμε ένα μήνυμα και ένα όραμα για το αύριο. Θα το δώσουμε όμως τότε αν ο κάθε πολίτης καταλάβει ότι όλοι μας σεβόμαστε το ένα ευρώ. Και αν σεβόμαστε το ένα ευρώ, θα σεβαστούμε και τα πολλά. Ένα σημαντικό λοιπόν μήνυμα για την ορθή διαχείριση από την τοπική αυτοδιοίκηση. Κύριε Περιφερειάρχα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νίκο και εσένα, καλό σας βράδυ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, ο Ευρωβουλευτής Στέλιος Κούλογλου διοργανώνει μια βραδιά γευσηγνωσίας στις Βρυξέλλες, που στόχο έχει να αναδείξει τον ελληνικό γαστρονομικό πλούτο. Πάμε να συνδεθούμε τώρα ζωντανά με τις Βρυξέλλες και τον συνάδελφο Γιάννη Πομόνη. Γιάννη, καλησπέρα. Μετά από την συμφωνία στο Eurogroup, μετά από τη μήνυ σύνοδο κορυφής για το μεταναστευτικό, βρισκόμαστε στις Βρυξέλλες για κάτι θετικό. Έχει βγει ο ήλιος, Γεωργία, κυρίες και κύριοι, σήμερα στις Βρυξέλλες από νωρίς το πρωί. Αν κάτι λέει αυτό, μακάρι όλα να πάνε καλά, μακάρι και εκείνο το Eurogroup να έχει και χαμόγελα χωρίς προβληματισμούς, μακάρι το μεταναστευτικό να έλθει και να δώσει απαντήσεις, γιατί ακόμη και εκείνη η πρόσφατη άτυπη σύνοδος που πραγματοποιήθηκε παρουσία και του κυρίου Τσίπρα αλλά και άλλων ηγετών ανά τον κόσμο που έχουν πρόβλημα με το μεταναστευτικό δεν φαίνεται να πέδωσε κάρπους. Μάλλον κατέληξαν στο ότι ναι, υπάρχει πρόβλημα, ότι θα αναζητήσουμε απαντήσεις μέσω τριμερών συμφωνιών μεταξύ κυβερνήσεων ή θα αναζητήσουμε λύσεις μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και εκεί που δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση θα καταφέρουν κάτι οι κυβερνήσεις μεταξύ τους, γενικότητες, προσεγγίσεις, προτάσεις, αλλά δεν βγήκε κάτι. Φαίνεται ότι το θέμα ετεροχρονίζεται και θα συζητηθεί ξανά στο μέλλον. Σε ό,τι αφορά στο Eurogroup, στον απόϊχό του ζούμε, περιμένουμε να δούμε το μηδίαμα που προκάλεσε η απόφαση του Eurogroup που ουσιαστικά μας βγάζει στις αγορές, τι θα μας προκαλέσει στο μέλλον και αν τα μέτρα που καλείται να λάβει η χώρα στο μέλλον με 3,5% αλλά και 2,2% τα επόμενα πολλά χρόνια θα καταφέρει να μας κρατήσει εκεί που πρέπει να είμαστε, να νιώθουμε δηλαδή ότι μπορούμε να κάνουμε δημοσιονομική πολιτική ως χώρα. Εδώ όμως είμαστε σήμερα γιατί αύριο γίνεται μια κίνηση εξωστρέφειας. Θα έλεγε κανείς ότι θα μπορούσα να τα παραλληλήσω και να περάσω από το ένα θέμα στο άλλο ως προς την κίνηση της χώρας μας να βγει στις αγορές. Με αυτή την κίνηση, την εξωστρέφεια που επιχειρείται εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο και με μια εκδήλωση η οποία θα συμβεί μέσα στο χώρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με συγκεκριμένη έκθεση αλλά και παρουσίαση από γνωστούς σεφ, Έλληνες σεφ, θα γίνει ουσιαστικά ένα προμοτάρισμα, μια παρουσίαση και μια εγκαθίδρυση του γαστρονομικού χωριού, έτσι όπως λέγεται η εκδήλωση, με παραδοσιακά προϊόντα από όλες τις περιφέρειες της χώρας, τα οποία θα είναι στην πρώτη γραμμή, τα οποία θα έχουν τη δυνατότητα μέσω της γευσηγνωσίας να διαπιστώσουν και οι Έλληνες φυσικά, αλλά και οι ξένοι, και κάπως έτσι η χώρα μας να μπει για τα καλά στον χάρτη με τη γεωγραφική ένδειξη της ΠΟΠ και τις τοπικές και τα τοπικά προϊόντα, να μπει για τα καλά στο χάρτη των προϊόντων, των παραδοσιακών προϊόντων που απλόχερα η ελληνική γη δίνει και μπορεί η χώρα μας να το χρησιμοποιήσει, γιατί ακόμη και ως βαριά βιομηχανία, αφού πολλοί θα ήθελαν στο τραπέζι τους τα προϊόντα που παράγει η μάνα γη της Ελλάδας. Μάλιστα, ένα λοιπόν ελληνικό γαστρονομικό χωριό έχει στηθεί στο Ευρωκοινοβούλιο. Ήταν ο Γιάννης Πομόνης στις Βρυξέλλες. Βλέπουμε ότι είναι και πολύ καλός ο καιρός σε αντίθεση με την Ελλάδα. Και βεβαίως πολλά περισσότερα θα δούμε και τις υπόλοιπες ημέρες από την αποστολή αυτή. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σου βράδυ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, επιστημονικό συνέδριο με τίτλο «Στοχεύουσες θεραπείες, ανοσοθεραπεία, μία αναφορά στο παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον» πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα, παρουσία του βραβευμένου καθηγητή Γιώργου Παξινού, ο οποίος χαρτογράφησε πλήρως τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Στόχος του συνεδρίου ήταν να αναλυθούν οι τελευταίες εξελίξεις στην ανοσοθεραπεία σε σχέση με τον καρκίνο.
ή η παρουσία του Γιώργου Παξινού, του ανθρώπου που κατάφερε την πλήρη χαρτογράφηση του ανθρώπινου εγκεφάλου, έκλεψε τις εντυπώσεις στο επιστημονικό συνέδριο με τίτλο «Στοχεύουσες θεραπείες, ανοσοθεραπεία», μια αναφορά στο παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον, το οποίο πραγματοποιήθηκε από το Ελληνικό Κολέγιο Μαστολογίας σε συνεργασία με την Ογκολογική Μονάδα του Γενικού Νοσοκομείου Πατρώνου Άγιος Ανδρέας. Ο καθηγητής ψυχολογίας και ιατρικών επιστημών του Neuroscience Research Australia του Πανεπιστημίου της Νέας Νότιας Ουαλίας στο Σίδνεϊ μίλησε με θέμα νους εναντίον εγκεφάλου. Ποιος θα κερδίσει? Υπάρχει μια μελέτη που ασχολείται με τον εγκέφαλο και το περιφερειακό σύστημα και το ανασωπητικό σύστημα. Αυτό το μελετάνε οι ψυχολόγοι, αλλά και αυτό να συμβεί πρέπει να υπάρχει κατάλληλη επίδραση στον εγκέφαλο για να ενεργοποιηθεί αυτό το σύστημα που θα επηρεάσει το ανασωπητικό σύστημα. Και αυτά είναι ξανά μια επίδραση του περιβάλλοντος που μπορεί να συντελέσει στην ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού συστήματος. Στο συνέδριο αναλύθηκαν οι νέες εξελίξεις στην ανοσοθεραπεία σε σχέση με τον καρκίνο και το παρακολούθησαν δεκάδες γιατροί που ειδικεύονται στο συγκεκριμένο τομέα. Στοχευμένες θεραπείες σημαίνει θεραπείες κομμένες και ραμμένες για τον κάθε ασθενή ξεχωριστά, γιατί ο κάθε ασθενής πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν ένας και μοναδικός. Αυτό είναι ξεκάθαρο πια, γιατί με αυτό έχουμε δει πια πάρα πολύ μακρές επιβιώσεις στους ασθενείς μας. Και πια φαίνεται ότι αυτός ο στόχος είναι εφικτός. Ανοσοθεραπεία είναι ένας άλλος τρόπος θεραπείας που ήρθε να αλλάξει λίγο τα πράγματα. Ουσιαστικά αυτό που κάνουμε τι είναι, ότι χρησιμοποιούμε την άμυνα του οργανισμού μας, τους στρατιώτες τους δικούς μας, να καταπολεμήσουν τα καρκινικά κύτταρα. Στοχεύουμε δηλαδή στα τάφ λιμφοκύτταρα, που είναι τα κύτταρα της άμυνας, να σκοτώσουν αυτά τα καρκινικά κύτταρα. Η ανοσοθεραπεία είναι το μέλλον για την αντιμετώπιση του καρκίνου. Έχουμε τεράστιες προόδους, με αποτέλεσμα πάρα πολλοί άρρωστοι μας καρκινοπαθείς να επιβιώνουν οριστικά και να χρειάζονται θεραπεία μόνο με ένα χαπάκι για να αποφεύγουν τις βαριές χημειοθεραπείες. Είναι τεράστια πρόοδος, έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα και στους καρκίνους, ιδίως πνεύμονα, προστάτη, μελανόματος κλπ. Με την ανοσοθεραπεία. Και η άρρωστοί μας δεν είναι άρρωστοι. Είναι πάρα πολύ καλό νέο για την αντιμετώπιση του καρκίνου. Στο επιστημονικό συμπόσιο έγινε ένας ανοιχτός και επικοδομητικός διάλογος μεταξύ γιατρών αναφορικά με το διαρκώς εξελισσόμενο επιστημονικό πεδίο του καρκίνου. Παράλληλα, υπήρχε εκτεταμένη και συνολική αναφορά στα νεότερα δεδομένα των στοχευμένων θεραπείων στον καρκίνο, τους συσχετισμούς, την κλινική έρευνα αλλά και την καθημερινή πρακτική. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ιόνιαν. Πάμε να δούμε και τις υπόλοιπες ειδήσεις από την περιφέρεια και επιστρέφουμε στην Πάτρα, όπου συναγερμός σήμανε στην αστυνομία μετά από καταγγελία γυναίκας ότι δέχθηκε επίθεση από πρώην σύντροφό της, ο οποίος οπλοφορούσε. Η Λίνα Μπάστα θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Λίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα Γεωργία, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε στην περιοχή της παραλίας της Πάτρας και συγκεκριμένα στην οδό 25ης Μαρτίου, όταν μια γυναίκα ειδοποίησε την αστυνομία και είπε συγκεκριμένα στο τμήμα άμεσης δράσης, το 100 δηλαδή, ότι έχει έρθει ο πρώην σύντροφός της μέσα στο σπίτι της και φοβάται γιατί έχει όπλο πάνω του και την απειλεί. Αμέσως η αστυνομία έφτασε στο σημείο, αλλά ο άνδρας είχε τραπεί σε φυγή. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο τρίτο αστυνομικό τμήμα προκειμένου να καταθέσει μήνυση και ο άνδρας αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Η γυναίκα υποστήριξε ότι ήταν ο πρώην σύντροφός της, είχαν προσωπικές διαφορές και πήγε στο σπίτι όπου διαπληκτίστηκαν. Έχουμε όμως, Λίνα, μία ακόμα είδηση από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Συνελήφθησαν χθες το απόγευμα στην Πάτρα δύο γυναίκες 21 και 13 ετών για απόπειρα ληστείας και κλοπές. Ακριβώς. Φαίνεται όμως ότι είχε στηθεί μια συμμορία γυναικών και ανήλικων, Γεωργία, κυρίες και κύριοι, γιατί αναζητούνται και άλλες τρεις ανήλικες, 14 οι δύο και 15 η τρίτη, γιατί ένα περιστατικό το οποίο έγινε προχθές σε ζαχαροπλαστείο της Πάτρας ήταν η αρχή για να φτάσουν οι αστυνομικοί στη συμμορία των γυναικών που διέπραντε κλοπές και απόπειρες ληστείας. Πήγαν λοιπόν μέσα στο ζαχαροπλαστείο οι 21χρονοι και οι 13χρονοι, απείλησαν την υπάλληλο που βρισκόταν μέσα στο κατάστημα εκείνη την ώρα στην περιοχή της Αγίας Σοφίας, άσκησαν μάλιστα
και σωματική βία στην υπάλληλο και αποπειράθηκαν να πάρουν κάποια χρήματα από το ταμείο. Η υπάλληλος κατάφερε, χτύπησε τον εσωτερικό συναγερμό, έφτασαν και οι υπόλοιποι υπάλληλοι μέσα στο κατάστημα και έτσι οι δύο γυναίκες τράπηκαν σε φυγή. Όμως λίγη ώρα αργότερα συνελήφθησαν από την αστυνομία αφού είχε στα χέρια της το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης που διέθετε το κατάστημα. Στο πλαίσιο λοιπόν της έρευνας προέκυψε ότι οι συγκεκριμένες γυναίκες μαζί με τις υπόλοιπες που αναζητούνται το τελευταίο διάστημα έχουν κάνει αρκετές κλοπές σε διάφορα καταστήματα και έχουν καταφέρει να αφαιρέσει το συνολικά το ποσό των 300 ευρώ αλλά και καλλιντικά γιατί πήγαιναν και σε καταστήματα καλλιντικών. Μάλιστα. Λίνα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Καλό σου βράδυ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, με πολιτιστικές εκδηλώσεις σήμερα, αύριο και μεθαύριο, στο Ρωμαϊκό Οδείο, Δήμος Πατρέων και Εθνικό Συμβούλιο Κατά των Ναρκωτικών ενώνουν τις δυνάμεις τους με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών. Οι δύο φορείς κατηγόρησαν ευθέως την κυβέρνηση για στρατηγικές κίνησεις υπέρ της απενεχοποίησης των ναρκωτικών. Σαφείς βολές κατά της κυβέρνησης για ξεκάθαρη προσπάθεια απενοχοποίησης της χρήσης ναρκωτικών μέσα στην κοινωνία εξαπέλυσαν ο πρόεδρος του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων Θεόδωρος Πουλγαρίδης και ο πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου κατά των Ναρκωτικών Χρήστος Γκρεκιώτης με αφορμή την 26η Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ανοίγει το δρόμο στην πλήρη απελευθέρωση της χρήσης ναρκωτικών, χωρίς να υπολογίζει ούτε καν τα στοιχεία της έρευνας του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου που δείχνουν ότι σε χώρες που απελευθερώνουν τα ναρκωτικά εκτοξεύονται οι δείκτες χρήσης, ειδικά στους μαθητές, με ολέθρη αποτελέσματα. Από την έκθεση του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τα ναρκωτικά του 2018 ότι στις μαθητικές ηλικίες, στην Τσεχία που είναι νόμιμη η κάναβη, έχει κάνει χρήση το 37% των μαθητών, στη Γαλλία 31%, ενώ στην Ελλάδα, που θεωρείται ακόμα παράνομη, έχει κάνει χρήση μόνο το 9,1%. Είναι λοιπόν περίεργο, δεν θα έλεγα και τόσο, γιατί υπάρχουν άλλες σκοπιμότητες από πίσω, το γεγονός ότι ενώ πρέπει να αξιοποιείς τη διεθνή εμπειρία, εδώ την γράψαμε κανονικά στα παλαιότερα των υποδημάτων μας. Μέσα από ένα δίκτυο δεκάδων δράσεων μέσα στον χρόνο, Δήμος Πατρέων και Εθνικό Συμβούλιο κατά των Ναρκωτικών έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους με κοινό στόχο την ενημέρωση του κοινού και ιδιαίτερα της νεολαίας για τη μάστιγα των ναρκωτικών, σε μια εποχή που η οικονομική δυσχέρεια οδηγεί όλο ένα και περισσότερους νέους να θεωρούν τα ναρκωτικά ως λύση στα προβλήματά τους. Τα προγράμματα ενημέρωσης που γίνονται στα σχολεία σε συνεργασία με το ΕΣΥΝ και με την τοπική ΕΛΜΕ για να μπορέσουμε να ενημερώσουμε την νεολαία μας, τους μαθητές μας για τους κινδύνους που διατρέχουν από όλα τα ναρκωτικά. Πήραμε έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας να μπορούμε να επικοινωνούμε με τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου γιατί την αίτηση την κατέθεσε η Αντιδημαρχία Παιδείας. Φοβάμαι και πιστεύω ότι αν το είχαμε καταθέσει σαν Εθνικό Συμβούλιο κατά των Ναρκωτικών μπορεί να πέρναγε και στα αζήτητα. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, Δήμος και ΕΣΥΝ διοργανώνουν πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Ρωμαϊκό Οδείο της Πάτρας για τις 25, 26 και 27 Ιουνίου. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Μία ακόμα σημαντική επένδυση στον τομέα του τουρισμού ήρθε για το νησί της Ζακύνθου. Το βράδυ του Σαββάτου πραγματοποιήθηκε η τελετή των εγγενείων της νέας ξενοδοχειακής μονάδας 5 αστέρων Κοντεσίνα Suites & Spa της οικογένειας Μωραΐτη. Εγκαινιάστηκε το βράδυ του Σαββάτου η υπερσύγχρονη ξενοδοχειακή μονάδα 5 αστέρων Κοντεσίνα Suites & Spa στο Τσιλιβί της Ζακύνθου. Τον αγιασμό τέλησαν οι Μητροπολίτες Δωδώνης Χρυσόστομος και Ζακύνθου Διονύσιος. Πρόκειται για τη νέα σημαντική επένδυση της οικογένειας Μωραΐτη που δραστηριοποιείται στον τομέα του τουρισμού από το 1996 όπου και δημιούργησε το Κοντεσίνα Hotel επίσης στο Τσιλιβί. Χαιρόμαστε λοιπόν και ευχόμαστε να υπάρχουν κι άλλοι οι οποίοι θα αναπτύξουν περισσότερη δραστηριότητα ούτως ώστε το νησί μας να είναι ένα από τα πρώτα που θα καλύπτει όλες τις σωστές τουριστικές ανάγκες. Τις σωστές τουριστικές ανάγκες. Αυτό το ξενοδοχείο ήταν ένα όνειρο ζωής για την οικογένειά μας. Οι στόχοι της επιχείρησής μας είναι να προάγουμε την κουλτούρα και τον πολιτισμό του νησιού
την αρχιτεκτονική, τις γεύσεις, μέσα από υπηρεσίες 5 αστέρων. Τα πρώτα μηνύματα είναι εξαιρετικά θετικά και θα προσπαθήσουμε και στο μέλλον να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο. Το συγκρότημα αποτελείται από 64 σουίτες, 32 με ατομικές πισίνες και 32 με μπανιέρες υδρομασάζ 2 και 4 θέσεων, ενώ ξεχωριστές είναι οι υπηρεσίες που προσφέρει το ΣΠΑ. Οι υπηρεσίες όμως 5 αστέρων προσφέρονται και στο εστιατόριο της μονάδας, όπου οι πελάτες γεύονται τοπικές γεύσεις με μια δημιουργική διάθεση. Είναι αξιέπαινη διότι ανέβασα τον πύχη πάρα πολύ ψηλά, βγήκε ένα πάρα πολύ ωραίο έργο και πρέπει όλοι σαν Κινδυνοί όταν κάνουμε έργα πλέον στο νησί μας να είναι αναβαθμισμένα και να φύγουμε από τα ξενοδοχεία των 3, 4 ή και 2 αστέρων. Η Ζάκηθος έχει ανάγκη από πολύ καλά προϊόντα, υπάρχουν πελάτες, πιστεύω ότι πρέπει να δουλέψει η επιχειρηματικότητα, να προσφέρει στο νησί και να δημιουργήσει ένα νησί με 40, 50, 60 χιλιάδες κατοίκους και βεβαίως να προσέξουμε τους φυσικούς πόρους που είναι προϋπόθεσης για να υπάρξει και ευημερία στο νησί μας. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που είμαι εδώ και που βοήθησα και εγώ με τον τρόπο μου να ολοκληρωθεί αυτή η επένδυση. Πίστεψα πάρα πολύ στην οικογένεια και ειδικά στις προσπάθειες του Λευτέρη και της Γιώτας και είμαι πολύ χαρούμενος που έχει ολοκληρωθεί. Έχουμε ήδη, γιατί το ξενοδοχείο αυτό συνεργάζεται με την Thomas Cook, την εταιρεία που αντιπροσωπεύω εγώ, και έχει ήδη πάρα πολλούς χαρούμενους επισκέπτες. Έχουν εξαιρετικά σχόλια, είναι ένα στολίδι για τη Ζάκυνθο. Πολλά συγχαρητήρια, να έχουν πάντα υγεία, να είναι πάντα χαρούμενοι και να κάνουν πολλούς επισκέπτες ευτυχισμένους με την παραμονή του στο ξενοδοχείο. Όλοι ήταν εκεί, συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και επιχειρηματίες της Ζακύνθου που θέλησαν να ευχηθούν στην οικογένεια Μωραΐτη για αυτό το νέο επιχειρηματικό βήμα. Αξίζουν συγχαρητήρια στην οικογένεια Μωραΐτη που προχώρησε σε αυτό το θαραλέο βήμα, βοηθώντας να ανεβάσουμε τον ποιοτικό τουρισμό στη Ζάκυνθο. Με τον τρόπο αυτό ενισχύουμε όλοι το θετικό κουδριστικά προφίλ του νησιού. Θα πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στην οικογένεια Μωραΐτη για αυτό το στολίδι, θα έλεγα, όχι μόνο για την περιοχή μας, για την περιοχή του Πλάνου, αλλά και για το νησί μας γενικότερα. Τέτοιες προσπάθειες πρέπει να τις επικροτούμε. Η βραδιά των εγγενείων έκλεισε με πλούσιο μουσικό πρόγραμμα. Το Ντεσίνα Suites & Spa ξεκίνησε τη λειτουργία του στις αρχές Μαΐου και ήδη οι κριτικές από τους πελάτες είναι εξαιρετικά θετικές για το χώρο, το φαγητό, το σπα αλλά και τις προσφερόμενες υπηρεσίες που υπόσχονται μια ξεχωριστή εμπειρία διαμονής σε όσους επιζητούν την ποιότητα και την πολυτέλεια. Με στόχο την ακόμα καλύτερη εξυπηρέτηση του καταναλωτικού κοινού και με ένα μήνυμα αισιοδοξίας για την τοπική επιχειρηματικότητα της Ζακύνθου, η οικογένεια Πλέσα εγγενίασε το 8ο κατά σειρά νέο κατάστημα της αλυσίδας σούπερ μάρκετ, Express Market, στην περιοχή Φλόκα Γαϊτανίου. Η εταιρεία Λέων ΑΕ πρωτοστατεί για ακόμα μια φορά στην τοπική αγορά της Ζακύνθου, συνεχίζοντας να στηρίζει έμπρακτα την τοπική οικονομία σε μια εποχή όπου κρίνεται δύσκολο να τολμήσει κανείς το επόμενο επιχειρηματικό βήμα. Ένα τέτοιο βήμα ήταν και τα εγγένεια του 8ου κατά σειρά καταστήματος της αλυσίδας Express Market που έλαβαν χώρα το Σάββατο 23 Ιουνίου. Είναι μεγάλη τιμή για την οικογένειά μας και για την εταιρεία μας που είμαστε σήμερα εδώ και για όλο αυτόν τον κόσμο που ήρθε να μας επισκεφθεί. Φτιάξαμε αυτό μαζί με βάση να προσφέρουμε τις ανάγκες του καταναλωτή, περισσότερο κωδικολόγιο. Γι' αυτό συνεργαζόμαστε με πάνω από 30-40 τοπικούς προμηθευτές ακινθινούς, είτε σε λάδια, είτε σε κρασιά, είτε σε τρόφιμα, είτε σε φρούτα. Είναι ένας στόχος αυτός που θέλουμε να ανεβάσουμε την τοπική κοινωνία και τα τοπικά προϊόντα, τα οποία τα δουλεύουμε και σε όλα τα υποκαταστήματα. Το κατάστημα έρχεται να οριοθετήσει νέο στάτους στο νησί της Ζακύνθου, συνδυάζοντας καινοτομία, νέα προϊόντα, ανταγωνιστικές τιμές, ένα σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο χώρο και κυρίως με ανθρώπους γεμάτους διάθεση να σας εξυπηρετήσουν. Το κατάστημά μας εδώ είναι το μεγαλύτερο, 1000 τετραγωνικά μέτρα. Διαθέτει μια πολύ μεγάλη γκάμα προϊόντων που καλύπτει όλες τις ανάγκες του καταναλωτή και ευελπιστούμε να μας τιμήσουν και οι συμπολίτες μας στο νησί με την παρουσία τους.
Εφαρμόζοντας μια πρωτότυπη στρατηγική ανάπτυξης, η εταιρεία εναρμονίζει πλήρως την υποστήριξη τοπικών ζακυνθινών παραγωγών, τοποθετώντας με ιδιαίτερη βαρύτητα ντόπια προϊόντα και ταυτόχρονα κάνει το επόμενο βήμα, δημιουργώντας μια γέφυρα συνεργασίας με τη βρετανική αγορά. Πρόκειται για μια καινοτομία που έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα για την κατηγορία προϊόντων Iceland. Η εταιρεία Iceland είναι βρετανικών συμφερόντων. Έχει 900 καταστήματα στην Αγγλία και απευθύνεται, είναι μια καινοτομία στο τρόφιμο. Απευθύνεται σε πελάτες σε όλο τον κόσμο. Καλωσορίσατε στο Iceland Zakynthos. Είναι το πρώτο κατάστημα στη Ζάκυνθο. Έχουμε πάνω από 300 κατηγορίες διαφορετικών κατεψυγμένων προϊόντων από λαχανικά σε επιδόρπια και ελπίζουμε να απολαύσετε τα ψώνια σας στο κατάστημα. Την εκδήλωση στήριξε και η εταιρεία Μασούτη, συνεργάτης της αλυσίδας Express Market, η οποία σε μια πρωτοβουλία για την προστασία του περιβάλλοντος προσέφερε δωρεάν σακούλες πολλαπλών χρήσεων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εταιρεία Μασούτης που μας έκανε δώρο τις σακούλες πολλαπλών χρήσεων και έτσι η εθελοντική ομάδα της Ζακύνθου της δίνει δώρο σήμερα. Η αλυσίδα των καταστημάτων της οικογένειας Πλέσα έχει κερδίσει τον ζακυνθινό συμπολίτη καταναλωτή και μη, θέτοντας σταθερούς δεσμούς αγάπης και εκτίμησης και παράλληλα βάζοντας στόχους για το μέλλον με σκοπό πάντα τη βέλτιστη εμπειρία του πελάτη. Πλήθος κόσμου παρευρέθηκε στα εγγένεια τόσο για να ευχηθεί όσο και για να εξερευνήσει τα ράφια, ενώ οι πρώτοι πελάτες του νέου καταστήματος με αγορές των 100 ευρώ και άνω μπαίνουν σε κλήρωση με πλούσια δώρα. Με το 8ο κατάστημα στο νησί, η Express Market δηλώνει για ακόμα μια φορά παρούσα και έτοιμη να εξυπηρετήσει τις ανάγκες ντόπιων και επισκεπτών, διατηρώντας την υπόσχεσή της στην υψηλή ποιότητα, στο σεβασμό, τις χαμηλές τιμές και πάνω απ' όλα την άριστη εξυπηρέτηση. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Μπορείτε να παρακολουθείτε τα δελτία ειδήσεων και στο διαδίκτυο, στο κανάλι του Ιόνιαν στο YouTube, Ιόνιαν Channel. Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας. Καλή σας νύχτα.